Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Είμαστε κοντά σας για να σας περιγράψουμε ένα παιχνίδι για την κατηγορία Evolution ανάμεσα στους Los Angeles Fakers, οι οποίοι τώρα έχασαν ένα εύκολο καλάθι με αντίπαλο τους Greek Freaks. Greek Freaks, οι οποίοι θα κάνουν ήδη το πρώτο λάθος της ανάμετρησης, και εδώ ο Φωτεινός με τη σειρά του δεν θα συνεργαστεί σωστά με τον συμπαίκτη, τον Λούκα Ίτη, και θα γίνει εδώ το λάθος. Η μπάλα τώρα την έχει ο Ιφαντόπουλος. Σουτιά 3 ήταν άστοχο από τον Χαλούδη, όμως οι Freaks ανοίγουν το σκορ. Όχι, τελικά ήταν εύστοχο το Ιφαντόπουλος, ήταν στην μπάλα να πήρξε, εγώ δεν το είδα καλά. 3-0. Το παιχνίδι είναι για την κατηγορία Evolution με τους έχοντες την κατοχή Los Angeles Fakers να έχουν ρεκόρ 5-9, ενώ οι Greek Freaks είναι στο 6-7. Δηλαδή, αναμένουμε να παρακολουθήσουμε ένα derby, θα δούμε τώρα κατά πόσο θα είναι derby. Εδώ οι Freaks με την όμορφη ενέργεια από τον Τσιγκάκη κάνουν το 5-0, όμορφη ενέργεια από τον δεξιό διάδρομο. Και εδώ οι Los Angeles Fakers θα ανοίξουν το σκορ και αυτή με τη σειρά τους με τον Λούκα Ίτη, 5-2. Μόνος του στην περιφέρεια και του δίνει το σούτ επειδή πια η αντιπαλή του. Δεύτερο τρίποντο από τον Χαλούδη, 8-2. Καυτή η Freaks. Φωτεινός τώρα. Αντωνάκης, ξανά Φωτεινός, όλα αυτά γίνονται στην περιφέρεια. Λάχος από τον Φωτεινό, και ωραία στο κλέψιμο Τσιγκάκης. Ποιος θα πάρει και την μπάλα από τον Ιφαντόπουλο, θέλει να παίξει με πλάτη. Θα δώσει στον Σπλαβενίτη και αυτό τον Καρατζή, ο οποίος έκανε το τρίποντο, όμως δεν εφόηξε. Δύσκολη ενέργεια, αλλά όχι, είναι άστοχο φυσικά, κρίμα. Κάνε όμορφη ενέργεια. Παίχτη στον Fakers ο Κωνσταντίνου. Παραμένει το 8-2. Ωραία πάσα. Έχασε όμως το εύκολο, λέει, από Λουκαίτης, όμως εκεί ήταν ο Κωνσταντίνου για να διορθώσει την κακή ενέργεια από τον συμπαίκτη του για να γράψει το 8-4. Η ενέργεια δεν ήταν άσχημη, όμως ο Φαντόπουλος αστόχησε. Φωτεινός, λάθος από τον Φωτεινό. Στο κίνδυνο υπάρχει όμως το συγκρατεί ο Τσιγκάκης. Αρκετά γρήγορο το παιχνίδι. Τώρα είναι τρεις παίχτες των Freaks στην ίδια πλευρά. Χαλούδης για τρεις είναι άστοχο. Λουκαίτης. Παγιατζής έκανε το τρίποντο, όμως πήρε το εξωτικό ριμπάουντ ο Κωνσταντίνου για να κάνει το 8-6. Τέσσερις συνεχόμενο πόντι από τον forward των Fakers. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Σκλαβενίτη, ωραία του η πάσα στον τον Ιφαντόπουλο, ο οποίος δεν κατορθώνει τελείω στη φάση, όμως κέρδισε. Έχει το φάουλ και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές.
Lakers να σκοράρουν και εδώ είχα συνδυασμούς τον Χαλούδη, τελείως τη φάση, αν και δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης του γηπέδου. Όμορφη ενέργεια και όμορφο transition για τους Greek Freaks, 16. Πάρα πολύ μικρή από τον Βουγιατζή, 18. Σε περίπου 6 λεπτά παιχνιδιού. Κωνσταντίνο γύρισε όμορφα, μου δεν κατόρθωσε να πετύχει το καλάθι. Παραζής, πήρε την κουκιά από το στόμα. Μιχαήλ Ζαβρίσσα, η κύριστα. Σκοράρουνε. Με λίγη δόση τύχης, καθώς ο Ζουνίδης έκλεψε την μπάλα μου, δεν κατάφερε να τελειώσει τον παιχνιδιασμό. Και φτάσει και γύρω το παιχνίδι τώρα. Ωραίο κλέψιμο, πάρα πολύ το κλέψιμο από τον Αντωνάκη. Γκολ φάουλ από τον Αντωνάκη. 16-12. Που ήταν το 16-8 να γίνει το 16-15, 7-0 για τους Los Angeles Lakers και time out. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι μας με τρίποντο για τους Greek Freaks. Με αντικαστικό νομίζω τρίποντο από τον Σπαβενίτη, χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Μια προσωπή για τους Lakers είναι ο Γιάπης. Κωνσταντίνου, άτσαλο τελείωμα, Γιάπης το επιθετικό rebound, χάνει την μπάλα. Την έκλειψε μέσα του παγιά το Ξυγκάκη. Χαλούδης, εξαιρετικός παιχνίδι Χαλούδης. Κάτι δίζεις όμως δεν κατόρθωσε να έχει κάτι λεπτό. Αλλαγέ
λίγες για τους fakers. Για τους Greek Freaks μπήκε ο Ιωαννίδης και νέο πρόσωπος του είναι και ο Τσαρμπαλής. Greek Freaks διατηρούν το 18-15, πήραν μια ανάσα τώρα. Καταπληκτικό ο Αντωνάκης εδώ πέρα. Πήρε, έκανε τη διείσδυση, άλλαξε χέρι στον αέρα. 18-17. Εξαιρετική ενέργεια. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει αλλάξει λίγο το ρυθμό των Fakers. Φαίνεται αυτό. Από 18 λοιπόν, από 6 συνεχόμενους πόντους από τον Αντωνάκη. Τρίξ, κυκλιστήριο Σκλαβενίτης, Χαλούδης για 3, άστοχος, επιθετικό rebound, φάουλ από τον Ιωαννίδη και σκεφτείο του για ο Ιωαννίδης. Και έδωσε ζωή σε μια έτσι, δεν θα λέγα σκοτωμένη επίθεση, αλλά σε μια επίθεση η οποία δεν κύλησε όπως περίμεναν. Εύστοχος τη δεύτερη βολή ο Ιωαννίδης, 19-18. Το βρακάκι για τους Fakers. Το φάουλ, όχι, αμυντικό φάουλ, αλλά σαν ιδιαιτητές, το κέρδισε ο Ιάπης, ο οποίος θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τον Ιωαννίδη στη μία βολή ήταν εύστοχος, 19-19. Πάρα πολύ παραγωγικό το πρώτο δεκάλεπτο και αυτό μας κάνει μόνο στο ίδιο στη συνέχεια. Πολλές πάσεις, κάποιες φορές στις επιθέσεις βλάπτουνε. Fakers, όχι, 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 εδώ έγινε λάθος. Πολύ γρήγορος ο Σκάγκος για τους Freaks, Χαλούδης είναι άστοχος. Θετικό rebound για θετικά γηπεδού του, Σκάγκος, πάρα πολύ γρήγορο playmaker. Ξέρω θα πάρει το κύριο στο Σκάγκος, θα περάσει. Όχι, λίγο ελπίδα να κάνει τον goal foul, όμως κέρδισε τις βολές. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θυμίζει λίγο. Νομίζω έκανε βήμα κατά τον Κωνσταντίνου. Ναι, τώρα στον ηγετές. Θυμίζει λίγο αυτό το παιχνίδι. Ίσως και μεγαλύτερη κατηγορία, καθώς οι δύο ομάδες είναι αρκετά γρήγορες, παραγωγικές και ξέρουν τι θέλουν στο παιχνίδι. Ιωαννίδης τώρα.
υπάρχει λόγο να πάει γρήγορα. Τελευταία επίθεση είναι Χαλούδη. Αυτό φαντάζομαι θα πάρει την τελευταία επίθεση για την ομάδα του. Χαλούδη, δύσκολο σου. Άνθρωπο. Δεν θα να κάνει και την πάσα. Το σημαντικό είναι όμω ότι έληξε το περίοδο 23-21 για του Greek Freaks. Ξεκίνησε και η. Και δεύτερη περίοδο στο παιχνίδι μα. Έγινε εδώ το λάθος για τους Greek Freaks, όχι, ο Σκάγκος. Υπάρχουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, υπάρχει χρόνος. Το floater, από την Κυριακή είναι άστοχο. Διάπης, λίγο ήρθε να κάνει μεταφορά, μου την γλίτωσε, Σταυρακάκης. Λάθος, βλέπουν οι Freaks. Τον Ιφαντόπουλο, όπως κρατάει την μπάλα. Καρατζής, Ιφαντόπουλος, Σκάγκος από την κορυφή για τρεις. Ήταν μόνος του, άστοχος. Σωστή όμως αν έκρισει. Ωραία ενέργεια, ατομική προσπάθεια. Από τον Βογιατζή, γενικότερα είναι ευάλωτοι οι Freaks σε αυτές τις διεισδύσεις. Πίσω! Είτε από τον Οντονάκη είτε από τον Βογιατζή, γιατί δηλαδή δεν είχαν κάποια αντίσταση. Μπάλα έξω, ωραία πάσα. Έφτασε ο Λουκαΐτης. Είχαν υπομονή εδώ θα λέγαμε οι Fakers. Και ειδικότερα ο Ζουνίδης, ο οποίος πόσταρε τον αντιπαλό του. Προσπάθησε να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν. Ή όχι. Ακή! 55 εσύ! Γιώργο, πέσαι εσύ! Πάνω! 27 και έχει και μια συμβουλευτική βολή ο παίκτης των Freaks. Ευτυχώς εδώ ο Βογιατζής, ευτυχώς δεν έχασε την μπάλα. Υπάρχει εδώ μία έτσι αναμπουκούλα ανάμεσα στους παίχτες. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας. Έχουμε τους Fakers, λίγο να γίνει το λάθος. Λουκαίτης όμως...
θα κάνει και μια ωραία διείσδυση. 6-29. Το momentum είναι με τους αθλητισμούς, φαίνεται αυτό. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο στο οποίο οι Freaks πήραν ένα προβάδισμα 16-8, συνήθεια νομίζω ότι οι Lakers είναι πιο καλά στημένοι στον αγώνα και έχουν και καλύτερες λύσεις. Είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα. Λούδης, Κάγκο, σκοτωμένο σουτ. Εύστοχο από τον Σκάνο, 29-29. Buzzer beater στην επίθεση των Freaks, μεγάλο σουτ, 29-29. Καλή ενέργεια εδώ, δεν ήταν άσχημο. Ο Ζουνίδη όμως δεν είναι στην κατάληξη. Καλές μαχές γίνονται, Καραντζής εδώ κέρδισε το φάουλ. Και time out που έχουμε για τους Freaks, καθώς το Freaks έχουν ξεκάθαρα το momentum. Παραμένει το 29-29. Επίθεση και επίθεση είναι για τους Greek Freaks. Χαλούδης, ο οποίος παίρνει μεγάλο μέρος των επιθέσεων της ομάδας του και είναι λογικό, καθώς είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Η άμυνα από τους κάθλους είναι μες τα λέγαμε, κάπως εκεί ο Ξυγκάκης κλείστηκε και δεν είχε που να πάει. Σκάγκος, καλή άμυνα από την άμυνα του. Καλή άμυνα εδώ από τον Χαλούδη. Σκάγκος, προσεκτό για το lay-up. Ευκολή 31-29. Ασμός πάλι για τους Freaks. Βήματα εδώ από τον Ιάπη, αν είδα καλά. Καρατζή, 33-29. Σαν να κρέψουμε για τους Freaks. Ένας, δύο. Τελειώνει. Πολύ όμορφα. Ο Ιφαντόπουλος και τα ημάτς με το 35-29 για τους Los Angeles Lakers. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, 35-29. Φάουλ έγινε όπως έδειξαν οι διαιτητές και το έκανε το. Ο Καραντρέας, ο οποίος είναι νέο πρόσωπο για τους Freaks, Καρτίνου και είχε το φάουλ από τον Τσαρπαλή. Να μην έπαθε κάτι ο παίκτης των Freaks. Ξανά κλέψουμε για τους Freaks. Χαλούδης. Το
ατομική ενέργεια. Επιτέλους καλάθι για τους Lakers. Επιτέλους. Για να πάρουν και από την ψυχολογία. Ο Βογιαζίτς παίρνει το καλάθι. Κατοχή δεν αλλάζει χέρια. 35-31, συνεχίζουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι για τους Ρίξ, η κατοχή παραμένει. Κάγκος, ένα δύσκολο σουτ καθώς τελείωνε όμως. Στην ενοχεία μεταξύ των πάλι είναι κάτω, καθώς έχουμε δει και γιατί η μπάλα δεν αφήνει στο πάνι το καλάθι, κούπησε στο πίσω μέρος του λογοκαλιού, άρα η επίθεση δεν ανανεώθηκε. Φωτεινούς. Λάθος. Πάρα πολλά τα κλέψιμα που έχουν δείξει αυτό το διάστημα. Η Φαντόπουλος. Καφαλής. Άτσαλο. Άτσαλο. Τελειωμά του και θα βάζει και με τον εαυτό του. Ο Αλέξανδρος ο Τσαρβαλής. Παραμένει το 35-31. Φωτεινός για τρεις, ξαφνικό σουτ, αστόχο. Μπάλα πήγε στον Βογιατζή. Για αυτή η ενέργεια, Χαλού που βοηθάει και στα rebound πάρα πολύ. Θα κερδίσει το κερδίσει το φάουλ. Συνεχίζεται 37-31 μετά τις δύο εύστοχες βολές από τον Χαλούντι, ο οποίος νομίζω δεν έχει καθόλου από το παρκέ. Εδώ έχουμε ένα εύστοχο τρίποντο για τους 37-34. Μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, ο Σκάγκος περίπου από το ύψος των βολών εκεί. Ξέρεις να μην έμεινε πίσω στο screen. Αντωνάκης, μπήκε πάλι με φόρα, Φωτεινός, Αντωνάκης, Κωνσταντίνου, θα σταματήσει, θα σουτάρει, με ταμπλό όμως αυτό έξω, ο Σκάγκος πήρε το rebound και έχουμε από μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Ο Σκάγκος περνάει, ωραία πάσα στον Ανδρέα, τον Σκάγκο, 41-34. 12 δευτερόλεπτα για τους Lakers για να φτιάξουν κάτι. Βογιατζής. Λονάκι. Ωραία. 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 Ωραία.
το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Για να μετράσει και στο δεύτερο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Greek Freaks, Los Angeles Lakers, 41-34. Λοιπόν, ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για βολές. Φοβερή ασίστ. Χαλούδης, απάντησε είναι από τον Ιωαννίδη, δύσκολο τρίποντο, αστόχο. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Τι έγινε, αλλάζει χέρια τελικά. Πάρουν λίγο το momentum της αναμέτρησης. Ήταν και τα λάκια των Nike τώρα. Το transition που είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Λόλ φάουλ, όχι. Ωραία ενέργεια από τον Ζουνίδη. Όμως δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Θα έχει το δικαίωμα όμως για δύο βολές. Αλλάζει.
43-37. Φέικινγκ, περάσει, goal foul από την ώρα που τώρα ο Ξυγκάκης παίρνει τον προσωπικό του αντίπαλο. Εύκολο και στη χαλή, 46-37. Στους για τρεις. Κακή ενέργεια δεν είχε την κατάληξη αυτού του ποσοστού από τον Βογιατζή. Σκάγκος, 46-37 το σκορ. Ωραία, reverse. Πολύ όμορφη reverse. Θα το δικαιώμα ξανά ο Καλούδης για δύο βολές. Και time out για τους Fakers, οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη διαφορά εις βάρος τους. Μείον 12 για να δούμε αν έχουν τα αποθέματα και την ποιότητα για να μειώσουν και να ξανακάνουν το match derby. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας ξανά με τον Αντωνάκη. Ο Σταντίνου, ξανά Αντωνάκης. Αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν ξανά. Και θα δούμε τον Βογιάννη. Γιατί με τον Καρατζή, τον αντίπαλο, θα τον κερδίσει, 49-39. Ωραία στα βοηθιά από τον Μεσκάκο, θα χάσουμε την μπάλα. Ωραία πάσα του Φωτεινού, θα τελειώσει τη φάση ο Βογιατζής, 49-41, ένα πηγότητα να πηγαίνει για τους Los Angeles Lakers, να πάρουν και λίγο ψυχολογία. Πολύ ωραίο που 51-41. Θα περιμένει και τους συμπαίκτες του, φαντάζομαι, ναι, δεν θα κάνει επίθεση, Σκάγκος. Καραντζής έκανε το σούτ όμως, τον νέο και πήρε, Χαλούδη. Δύσκολη ενέργεια, εύστοχος όμως, με αυτό το fadeaway, 53-41, τα απεξέρχονται οι Freaks, σε αυτή την αντεπίθεση των αντιπάλων τους, ξανά στη σύν 12. Στοχή εδώ ο Ζουνίδης, 53-43. Και ανοίξει πάλι το παιχνίδι.
δεν ξέρω οι ομάδες πώς αισθάνονται, όμως εμείς βλέπουμε, βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Καρατζής, Χαλούβης, Παντόπουλος, είχε πάσα, τελείωσε όμως πάση μόνος του, Άτσαλο, τελείωμα. Παντονάκης, αντεπιάσαμε τώρα. 53-45. Για τρεις, έστοχο από τον Ξυγκάκη. Νάσα και μαχαιριά παράλληλα. Νάσα για τους Φρίκς, μαχαιριά για τους Φρίκς σε αυτό το τρίποντο. Παντόπουλος, ο Σκάγκος από το 45 για τρεις, έστοχο. 59-45. Να από τα τρίποντα τώρα μπαίνουν. Λάθος, ο Σαβίνου δεν ήταν έτοιμος για την πάσα. Πέντε 9-45, μεγάλο πλέον το προβάδισμα για τους Greek Freaks. Λούδης, την έχει αυτή και στην Ιντερ, πήρε το επιθετικό rebound, σηκώνεται, αστοχή. Μία βολή ήταν ευθυγή για τους Fakers. Σαν φάουλ, είναι πάρα πολλά τα φάουλ που έχουν καταλογιστεί σε αυτή την περίοδο. Δύο βολές τώρα. Ο Γιάννης είναι στη γραμμή της φιλοκροπίας.
είναι κακή ομάδα, σα ίσα δε. Δεν το παρατάει σε καμία περίπτωση. Φέγγες και ξανά στην επίθεση, καθώς δεν είναι στόχος η Freaks. 69 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο, 60-50 είναι το σκορ. Φάουλ από τον Τσαρμπαλή πάνω στον Λιάπη και δύο βολές. Φάουλ στον Σκάγκο, δεν χρειάζεται καθόλου αυτό το φάουλ από την αλήθεια, ειδικά στο σημείο που έγινε. Ξανά βολές. Κάγκος είναι στόχος στην πρώτη βολή, 61-52. Κάγκος θα κλέψει και την μπάλα, θα πατήσει όμως τη γραμμή. Λίγο λεπτά θα κλέψει και πάλι στον Μαρακάκη. Άστοχος. Φάουλ από τον Λιάπη. Δεν υπάρχει ποτέ σε φάουλ, είχε στηθεί όμορφη για την άμυνα. Ο Ξυγκάκης, τελευταία επίδεση. Ίσως να έχουμε. Και δύο επιθέσεις, θα δούμε. Χαλούδη. Φοβερή πάσα. Δεν έχουν εξοπλίσει όμως. Lakers έχουν χρόνο για μια διασμό, goal foul. Μεγάλη φάση από τον Βογιατζή, 61-54. Και εδώ και μια βολή προς όφελος προσωπικού αλλά και της ομάδας του. Είναι άστοχο. Αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου και αναμένουμε μια άκρος ανταγωνιστική τέταρτη περίοδο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Greek Freaks, Los Angeles Fakers 61-54. Έχουν το προβάσμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα περίπου, δεν το έχουν χάσει ποτέ όμως. Δεν έχουν αισθανθεί και άνετα. Έχουν οικοδόμησαν και μια διαφορά 14 πόντων. Όμως γρήγορα οι Fakers μείωσαν. Ο Γιατζής, του δώσαν το σουτ, το πήρε, δεν το στόχησε. Ευτυχή σε ένα μεγάλο τρίπο το οποίο δεν προλάβαμε να δούμε και μας συγχωρείτε γι' αυτό. 64-54.
τους καλύτερους όνους ξεκινάει για τον γηπεδού. Αυτή η περίοδος, δύσκολη ενέργεια εδώ, ο Γιατζής δεν κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Πολύ κακή ενέργεια και απόφαση. Όπως και εδώ έγινε μια κακή πάσα. Στο κουμάντο των Fakers. Αλούδης, πάει για το κλέψιμο, δεν τα καταφέρει. Ο Γιατζής, όχι, έγινε τελικά το λάθος, κάκος. 3-1 τώρα για τους Freaks. Αλούδης, αστοχή, επιθετικό rebound. Άστοχο, ξανά ο Καλούδη, ο Χαλούδης, άστοχος. Θα έρθει μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Greek Freaks. Αυτό πρέπει να κάνουν οι Fakers νομίζω. Πρέπει να κάνουν λογικές επιθέσεις και να μην υπερβάλλουν αυτόν. Εδώ στάκος πηγή τώρα. Δεν είναι πριν λόγος αυτό που έκανε και άδικα διαμαρτύρεται. Πήγε ένας εναντίον πολλών. Α, εδώ ο Κωνσταντίνου ευστοχή και αυτός με τη σειρά του. Ο Μικαήτης με συγχωρείτε και ο Κωνσταντίνου. Αντέστηκα. 64-58 και να που μαζεύει και πάλι το match το συνέξι για τους Freaks. Αριστερό λέει για τον Βογιατζή, τώρα σε συνδυασμό δεν κατόρθωσε να ευστοχίσει. Σκάγκος πήρε το rebound. Και φάλπο είναι εδώ από το Μεσταδρακάκι. Και time out με τους Fakers. Με 7-20 για το τέλος της αναμέτρησης. 64-58 υπέρ των Freaks. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι. Είμαστε στη φυλάσσιμη τα τελευταία 7 λεπτά του παιχνιδιού. Λίγο έτσι να γίνει το λάθος. Συγκράτησε την μπάλα ο Ξυγκάκης. Δύσκολο καλάθι εδώ από τον Ξυγκάκη. Πολύ δύσκολο καλάθι. Στα 6-58. Καλή ήταν η μπάλα. Αν ήταν καλά από τον Κωνσταντίνου. Το Βρακάκη. Αλούδης με το πόδι. Θα πάρει πλεονέκτημα. Διάπης, Παυρακάκης. Κωνσταντίνου, τελειώνει η επίθεση. Come on.
ήταν άστοχο στην πρώτη βολή, ο Γιατζής είναι εύστοχος στη δεύτερη. Το μεξιλαράκι των 7 φωτών για τους Freaks είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε αυτό. Ωραία κάθετη άμυνα από τον Καρατζή πάνω στον Φουγιατζή. Σακάκης, Ζουνίδη, Σαστόχο, Λόδι Φερμπάουντ. Σημαντική αυτή η άμυνα. Έμεινε στον αέρα ο Καρατζής, παρότι η πάσα δεν ήταν πάρα πολύ καλή και απέφυγε και τα βήματα. Πολύ έξυπνη ενέργεια στον center τον Freaks. Κακάκης, θα περάσει, κάνει το σουτ, βάλεμε και το χατήρι, Κωνσταντίνου, θετικό rebound και φάουλ. Ο Ιφαντόπουλος θα περάσει θέση του Τσαρμπαλή και θα βγει και ο Σταυρακάκης για να μπει στη θέση του ο Αντωνάκης για τους Los Angeles Lakers. Καρατζής είναι άστοχος, Αντωνάκης πάσε για το rebound, Χαλούδης το πήρε, όχι ο Καρατζής το πήρε, με συγχωρείτε. Πολύ άσχημο παιχνίδι, πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι. Όσο δεν σκοράνουν οι Freaks και δεν τελειώνουν το παιχνίδι, τόσο το... Ο Μάτς θα είναι στην κόψη του Ρατζή, βέβαια έχει 3 λεπτά τώρα, έχει Φαντόπουλο, θα κάνει φάουλ και δεν βολεύει. Ευχαριστώ πολύ.
στο συν 8 Freaks, foul, πολλές. Δεν υπάρχει τώρα λόγο για τους Freaks να δίνουν τέτοια εύκολα foul στους αντιπάλους τους. Όχι, αστοχός. Σουμίδης, πάλι φάουλ. Υπάρχει λόγος να κάνουμε φάουλ οι φίλες με 2-27. Παίζει.
τώρα όλα θα κρυθούν στις βολές. Κακή ενέργεια εδώ, κακή ενέργεια από τον, από τον Ξυγκάκη. Και τώρα με 10 δευτερόλεπτα για τους Los Angeles Lakers μπορούν να συμβούν τα πάντα. Time out για τους Fakers με 10 δεύτερα, τα λέμε σε λίγο. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να συμβεί στο παιχνίδι. 10 δεύτερα, θα πάνε για τρίποντο οι Fakers ή θα πάνε για τρίποντο για να πάρουν το παιχνίδι. Ορατό και το σενάριο της παράτασης στο παιχνίδι μας. Ο Ζουνίδης θα κάνει την επαναφορά. 5 δευτερόλεπτα, τη σφύριξε ο διευθύντης. Ανάληψη, τώρα τι θα δείξουμε. Ως μη γενόμενο το ό,τι συνέβη στη φάση. Μουνίδη συνεχίζει. Αντωνάκης. Τυραβέρσα, στοχή, Κωνσταντίνου, σοφαρίζει. Με 5 δευτερόλεπτα για το παιχνίδι. 71-71. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει άλλο αυτό το παιχνίδι. Για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ο Χαλούτης φαντάζομαι θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε όμως αν μπορεί να φτιάξει κάτι μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος δεν είναι λίγος. Ή ο Σκάγκος θα πάρει την μπάλα, φαντάζομαι ο Χαλούτης θα την πάρει. Φαουλ! Φαουλ στο Χαλούδι χωρίς να γίνει καν επαναφορά. Και δύο βολές τώρα για τον Χαλούδι. Απρόσμενη εξέλιξη. Και για να δούμε τώρα αν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και τον Greek Freaks έχει την ψυχραιμία να ευστοχίσει και τις δύο. Έγινε φάουλ πριν την παραφοράρα. Αυτό είναι μία βολή και κατοχή ξανά για τους Freaks. Κάγκος, ο Χαλούδης, Σάρι, αστοχή και το δικαίωμα για τρεις βολές. Τελειώσει το παιχνίδι. 4-10 τα τώρα, δεν νομίζω να μπορεί να αλλάξει κάτι. Κέρδισαν με μεγάλη δυσκολία τους Los Angeles Lakers, οι οποίοι δεν πάρουν ποτέ το match. Μάλιστα η παράταση φαινόταν πάρα πολύ κοντά, όμως τελικά ένα foul που χρεώθηκε πάνω στον Χαλούδη άλλαξε άρρηκτα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το match, 75-71. Να είστε καλά, καλό βράδυ!